Σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων των 13 περιφερειών και της Υπουργού Έλενας Κουντουρά πραγματοποιήθηκε την 3η 1 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Μιχάλη Αμυρίδη, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη, η βελτίωση στην διαδικασία χορήγησης βίζα Σέγγεν καθώς και η βίζα των 72 ώρων είναι θέματα που ενδιαφέρουν ώστε να υπάρξει δυνατότητα άμεσης βελτίωσης των αριθμών στους εισερχόμενους από τρίτες χώρες, κάτι που τέθηκε από τον ίδιο στη συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε κατόπιν προσκλήσεως της αναπληρώτριας Υπουργού. Το κεντρικό θέμα ήταν η οργάνωση παράλληλων και κοινών δράσεων συνεργασίας με απότερο σκοπό να έχουμε μια ακόμη καλύτερη χρονιά του 2016. Επίσης, κοβεριάσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το έθος Ελλάδας-Ρωσίας και την καλύτερη προβολή της χώρας μας εκεί και φυσικά κάθε περιφέρεια και κάθε φορέα για δικό του λογαριασμό. Εμείς σε αυτή τη συνάντηση θέσαμε ως κυρίαρχο και τη βελτίωση της εισρωής επισκεπτών από τρίτες χώρες το θέμα της βελτίωσης διαδικασίας χορήγησης βίζα Σέγγεν. Είναι κάτι το οποίο για μας και κυρίως μας απασχολεί όσον αφορά την αγορά της Τουρκίας. Ο Υπουργός κατάλαβε, γνωρίζει το θέμα, κατάλαβε, θα είπε ότι θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις. Γι' αυτό, γιατί χωρίς τη βελτίωση στη χορήγηση Visa Schengen, ούτε με τους Τούρκους θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και με τη Ρωσία. Επίσης, το Υπουργείο Τουρισμού αναμένει τις προτάσεις των περιφερειών και των φορέων για κοινές δράσεις προώθησης για το 2016. Κοινές δράσεις έχουμε, αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ στην συνάντηση που είχαμε, ήταν να τεθεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ το φεστιβάλ Via Εγνατία. Τα περαιτέρω θα κριθούν στο μέλλον, διότι αυτή η συνάντηση ήταν μια συνάντηση για να μπουν κάποιες βασικές γραμμές και όχι να τεθούν οι βασικές συνεργασίες. Συνεπώς, εμείς αυτό που είδαμε ως θετικό είναι η σύμφωνη γνώμη που έχουμε με τον Γραμματέα του ΕΟΤ να στηρίξει αυτό το φεστιβάλ Via Εγνατία, το δεύτερο που θα γίνει. Αλλά παράλληλα θα μπορέσουμε να δούμε και να συνεργαστούμε σε αγορές οι οποίες μας αφορούν και για εμάς κυρίως αγορές είναι τα Βαλκάνια, αλλά και κάποιες νέες αγορές που προσπαθούμε να ανοίξουμε, όπως είναι στη Δυτική Ευρώπη, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, για να έχουμε περισσότερο κόσμο και από εκεί. Η ανταπόκριση του Υπουργείου τώρα ήταν θετική σε αυτά τα οποία εσείς τονίσατε προσωπικά? Ναι, όπως σας είπα, είναι θετικό. Δηλαδή, νομίζω ότι δύο τύπου το οποίο έστειλε το Υπουργείο Τουρισμού αναφέρει και για τις βίζες Σέγγεν, ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια στο Υπουργείο Τουρισμού από πλευρά της αναπληρώτριας Υπουργού να συντονίσει τις ενέργειές της με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σε τέτοιες συναντήσεις, οι οποίες ήταν πολύ διευρυμένες, με 13 περιφέρειες και πολλούς παραγωγικούς φορείς του κλάδου του τουρισμού, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα ο καθένας για το δικό του χώρο. Αλλά παρόλα αυτά, και μόνο που αναφέρεται στο δελτίο τύπου η δική μας παρέμβαση, είναι σημαντικό και δείχνει και το πόσο στοχευμένη ήταν η δική μας πρόταση και τοποθέτηση. Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζονται για την εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής έκδοσης βιομετρικής βίζας για τις εκτός Σέγγεν χώρες.